Γιάννη, είδαμε τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Λιμεναρχείο με θέμα την πυρασφάλεια των χώρων του λιμανιού και άλλων λιμωνικών επιδομών. Τα άτομα τα οποία μετήχαν και τους προβληματισμούς, τουλάχιστον στο σημείο που μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε, ήταν μια κλειστή σύσκεψη, να κατατεθούν. Ναι, κοίταξε. Το γεγονός ότι γίνονται συσκέψεις για να προετοιμάσουν μια άσκηση είναι κάτι πολύ θετικό. Οι ασκήσεις γίνονται για να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα, να βλέπουμε τα λάθη μας, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Αυτό είναι και το νόημα, όπως άλλωστε έχουν πει άπειρες φορές. Όμως θα πρέπει, ίσως πριν από αυτό, να κάνουμε άσκηση στα αυτονόητα πράγματα. Για παράδειγμα, να κάνουμε τώρα άσκηση για πυρκαγιά εφλέκτων στο λιμάνι, παράδειγμα. Στο λιμάνι δεν πρέπει να ξεφορτώνονται έφλεκτα. Είναι παρανομό. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα έλεγαν είναι παράνομο, άρα δεν γίνεται. Στο χώρο Ελλάδα λέμε είναι παράνομο, αλλά, βάζουμε και ένα αλλά, μέχρι να βρωθεί οριστική λύση, προσωρινά κάνουμε αυτό. Παρατάσεις. Ακριβώς. Παρατάσεις. Αυτό κάνουμε και στο λιμάνι της Χίου που ξεφορτώνουμε έφλεκτα. Αυτονόητο δεν είναι ότι έχει φτιαχτεί ένα μεγάλο λιμάνι και για έφλεκτα στα μεστά και εκεί πρέπει να πηγαίνουν τα επικίνδυνα αυτά φορτία. Η απάντηση έρχεται. Είναι μακριά. Σοβαρά. Δηλαδή, άμα σχεδιάζαμε το λιμάνι, δεν ξέραμε πού είναι το μεστόν. Τόσα χρήματα δόθηκαν και είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία υποδομή, έτσι. Το λιμάνι των Μεστών είναι ένα καταπληκτικό λιμάνι. Άρα λοιπόν. Και το βεβαιώνουν και όσοι έχουν πάει τώρα με το τελευταίο δρομολόγιο. Και όχι μόνο κάναμε το λιμάνι εκεί που είναι μακριά, λέμε, αλλά συνεχίζουμε και να το βελτιώνουμε και θα κάνουμε και εκτυριακές υποδομές έξω κλπ. Και άλλα χρήματα. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα σταματήσει να είναι χώρος και πρέπει να γίνει χώρα. Είναι παράνομη εκφόρτωση καυσίμων στο λιμάνι και εφλέκτων, πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να γίνεται. Αλλιώς, για να μην έχουμε αυταπάτες και για να είμαστε τίμοι, γιατί δεν κάνουμε μια άσκηση στο νότιο λιμανιό. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε άσκηση, απλά θα κάνουμε στο άλλο κομμάτι. Γιατί να κάνουμε στο άλλο κομμάτι. Στο σημείο που τώρα υπάρχει. Γιατί αφού ξέρουμε όλοι, είναι κοινό μυστικό, ότι θέλουμε να σταματήσει η εκφόρτωση στην Αιωρίων, η οποία είναι παράνομη, και να πάει στο κόκκινο φαναράκι που επίσης είναι παράνομη. Κοιτάξτε, εμάς μας βολεύει. Θα πάμε πάνω από το Χανδρί να βάλουμε τις κάμερες και θα τραβάμε από εκεί τα περιοριστικά οχήματα να πηγαίνουν στην υποτιθέμενη πυρκαγιά σε κάψιμα. Πώς θα φεύγουν, ίσως και, ίσως και ο Χανδρίς να πουλήσει περιοριστικό τουρισμό, για να σοβαρευτούμε. Πώς θα φύγουν τα οχήματα από εκεί. Ο πυροσβέστης γνωρίζει ότι δεν πρέπει να πάει μόνο έγκυρα στην πυρκαγιά, ότι δεν πρέπει μόνο να τη σβήσει την πυρκαγιά σωστά, αλλά πρέπει να έχει και τρόπο διαφυγής. Εκεί λοιπόν τρόπο διαφυγής δεν υπάρχει. Θα καούν όλοι στα ποντίκια. Άρα λοιπόν να το κάνουμε λοιπόν την άσκηση. Να την κάνουμε την άσκηση υπό πραγματικές άθλιες παράνομες συνθήκες που διατηρούμε και να τις κάνουμε και στο σωστό σημείο, που είναι το κόκκινο φαναράκι. Τώρα θα μου πεις, μα συζητάμε σοβαρά να πάμε να κάνουμε εκφόρτωση εφλέκτων στο υπαριθμόν ένα τουριστικό σημείο. Γιατί, με συγχωρείτε. Ο καπνός της ΔΕΗ, η καμινάδα, πού πάει. Δεν πάει μες στον Καρφά. Σε άλλο τουριστικό σημείο. Εμείς έχουμε μια δική μας θεωρία για τα τουριστικά σημεία. Δεν πάει σούμπιτι εκεί. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, εμείς δεν τα κάνουμε. Απεναντίας, κάνουμε ασκήσεις σε πράγματα που γνωρίζουμε ότι είναι παράνομα. Κάπου όλα αυτά τα παράλογα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Πάντως πιστεύω ότι τουλάχιστον και ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο οποίος κατά καιρούς της ασκήσης που έχουμε μιλήσει έχει τονίσει και γι' αυτό δεν έχει προειδοποιήσει και σε πολλές ασκήσεις κάποια πράγματα, θέλει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα και την πραγματική κατάσταση, να σκεφτεί πολύ σοβαρά την πρόταση που έκανε στο να γίνει στο νότιο σημείο του λιμανιού η άσκηση, για να έχει και απόδοση και να δούμε και τα τρωτά σημεία. Θα βολεύει και εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.